Παρουσία των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως κ. Συφνέου και Συγκοινωνιών κ. Ψαρού έγινε στον Πογιάτη κατάθεση του θεμελίου λίθου των κτηριακών εγκαταστάσεων του νέου ραδιοφωνικού πομπού των 150 χιλιοβάτ. Κατά την τελετή την οποία παρακολούθησαν και οι κάτοικοι της περιοχής, εψάλλει αγιασμός και ομίλησαν ο πρόεδρος του Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας κ. Στασινόπουλος και ο υπουργός κ. Συφνέος. Ακολούθως ο κ. Συφνέος κατέθεσε τον θεμέλιο λίθων των εγκαταστάσεων δια των οποίων θα προαχθεί σημαντικός η ραδιοφωνία εν Ελλάδη. Εις το αεροδρόμιο του Ελληνικού έφτασε η ηγεσία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων προερχομένη από την Νεαπόλη αρχηγείων του ΝΑΤΟ, όπου παρακολούθησαν ασκήσεις επί του χάρτου. Τον αρχηγόν του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης κ. Κιτριλάκιν, τον αρχηγόν του Γενικού Επιτελείου Στρατού κ. Τσιγκούνιν, τον αρχηγόν του Ναυτικού Επιτελείου κ. Λάπαν και τον αρχηγόν του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας κ. Κελαϊδίν, υπεδέχθησαν οι εκπρόσωποι των γενικών επιτελείων και οι άλλοι ανώτατοι αξιωματικοί. Η συμμετοχή των ηγετών των ενόπλων μας δυνάμεων εις τας επί του χάρτου ασκήσεις εις το αρχηγείο του Ναυάρχου Κάρνεϊ είχε εξαιρετική σημασία για την σύμπραξη της Ελλάδος εις τα σχέδια προασπίσεως της ειρήνης εις την Ανατολική Μεσόγειο. Στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, παρουσία χιλιάδων φιλάθλων, έγινε η ποδοσφαιρική συνάντηση της μεικτής ομάδος Αθηνών και της μεικτής ομάδος Βελιγραδίου. Ο αγώνας υπήρξε εξαιρετικός ενδιαφέρον, κατά αυτόν δε αμφότερες ομάδες εφήρμοσαν αρίστην τεχνική και απέδωσαν λαμπρά αποτελέσματα. Ιδού οι Ιουγκοσλάβοι και οι Έλληνες ποδοσφαιριστές εισμίαν από τα συναρπαστικά φάσεις του αγώνος. Οι Έλληνες φορούν τα εθνικά χρώματα και οι Ιουγκοσλάβοι άσπρες φανέλες από τις οποίες και διακρίνονται. Οι φανατικοί φίλαθλοι, οι οποίοι παρακολούθησαν τον αγώνα των Ελλήνων και Ιουγκοσλάβων ποδοσφαιριστών, προβαίνουν οι ζωηράς εκδηλώσεις, δια των οποίων χαιρετίζουν κάθε σημειωμένη επιτυχία. Ο ενδιαφέρον αυτός αγών, του οποίου και το δεύτερον ημίχρονον υπήρξε εξίσου συναρπαστικών, ετελείωσε με αποτέλεσμα 2-0 υπέρ της μεικτής Βελιγραδίου. Στην Ελευσίνα, το υπό του Ελληνικού Συναγερμού συσταθέν τμήμα κοινωνικής προνοίας υπό την αιγίδα του Γενικού Διευθυντού του Πολιτικού Γραφείου του κυρίου Πρωθυπουργού κυρίου Καρατζένη, οργάνωσε σε μνήν και συγγεννητική εορτή. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος υπό την Προεδρία της Δεσποινίδος Βυζαντίου διέλυμεν εις 130 άπορα παιδιά δώρα, καινουργή ενδύματα και γλυκίσματα ευγενώς προσφερθέντα υπό των κυριών της Επιτροπής. Τα παιδάκια, γεμάτα από χαράν, παραλαμβάνουν τα προσφερόμενα δώρα. Τα δώρα αυτά συγκεντρώνονται από ιδιωτικάς προσφοράς και από τους διενεργουμένους υπό το Τμήματος Κοινωνικής Προνοίας του Ελληνικού Συναγερμού Εράνους. Συντελούν δε εις την ανακούφιση των αναγκών χιλιάδων πτωχών παιδιών. Επικολούθησε βάπτιση 4 απόρων παιδιών, μετά την οποία τα μέλη της Επιτροπής εφωτογραφήθησαν με τον κύριο και την κυρία Καρατζένη και το Διοικητικό Συμβούλιο.
αρχηγός της νοτιοανατολικής πτέρυγος του ΝΑΤΟ, ναύαρχος Κάρνεϊ, έφτασε αεροπορικό της Αθήνας, προερχόμενος από το αρχηγείο της Νεαπόλεως. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης, κ. Κιτριλάκης, και οι αρχηγοί των επιτελείων στρατού ναυτικού και αεροπορίας υπεδέχθησαν τον Αμερικανό ναύαρχον, μετά του οποίου αντίλαξαν θερμών χαιρετισμών. Ο ναύαρχος Κάρνεϊ επιθεωρεί το παραταγμένο στρατιωτικό τμήμα. Ακολούθως ο Αμερικανός ναύαρχος ομιλεί προς τους Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους περί του σκοπού της αφήξεώς του εις Αθήνας. Την ίδια ημέρα ο ναύαρχος Κάρνεϊ επισκέφθη το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμήνης, πρώτης εισόδου του οποίου ποζάρει ενώπιον του κινηματογραφικού φακού, περιβαλλόμενος από τους ηγέτες των ενόπλων μας δυνάμεων. Επιστρέφων εκ Βελιγραδίου έφτασε εις Αθήνας ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών κ. Κιοπρουλού, ο οποίος συνοδευόμενος υπό το πρεσβευτού της Τουρκίας κ. Ταράι, προσέρχεται στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτου για να καταθέσει στέφανον. Ενώ ανακρούονται οι ύμνοι των δύο φίλων και συμμάχων χωρών και αποδίδονται τίμε, ο κ. Κιοπρουλού ίσταται εις προσοχήν. Επακολουθεί επιθεώρηση του παραδεταγμένου στρατιωτικού τμήματος. Τώρα ο Τούρκος Υπουργός φτάνει στο πολιτικό γραφείο για να επισκεφθεί τον Πρωθυπουργό Στατάρχην Παπάγων, μετά του οποίου είχε εγκάρδιον συνομιλία, κατά την οποία διαπιστώθη πλήρης ταυτότητα αντιλήψεων των δύο χωρών. Στην Νίκαιαν, παρουσία της αυτής μεγαλειότητας της βασιλίσσης και άλλων επισήμων, έγιναν τα εγγένεια του νεοειδρυθέντος κρατικού νοσοκομείου Πειραιός. Όταν φτάνει η βασίλισσα, γίνεται δεκτή με θερμάς εκδηλώσεις. Επικολούθησε η τελετή των εγγενείων, μετά την οποία η βασίλισσα απεχώρησε προπεμπομένη υπό των επισήμων και του λαού.